You can exit from gate 9. Okay. At arrival floor. And there is a pathway for metro or subway. Μία ώρα περπατάμε και ακόμα δεν έχουμε βρει μια έξοδο. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Κοίτα την κολοτριπίλα μου. Μετά από μία ώρα, ακριβώς, μία ώρα για να βγούμε έξω από το αεροδρόμιο. Και ακόμα δεν έχουμε βρει το μετρό. Λέει ότι θέλει 10 λεπτά. Άρα περπατάμε 10 λεπτά από εκεί να δούμε. Πάντως το αεροδρόμιο είναι σίγουρα το μεγαλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Σε όσα και να έχω πάει, δεν έχω κάνει ποτέ μία ώρα για να βγω έξω από ένα αεροδρόμιο. Άπειρο πάρκινγκ, θεόρατα τα ταβάνια, έχει και fake taxi. Fake taxi να τα προσέχετε γιατί γαμάνε. Αυτό είναι το μετρό. Αυτό είναι το υπόγειο τούνελ που οδηγεί στο μετρό. Είμαστε στο μείον 2. Πάντως είναι πεντακάθαρα, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν έχουμε δει τίποτα κάτω. Καθόλου άσχημος για σταθμό. Not bad. Not bad. Αλλά stick to the plan. Stick to the plan. Επόμενη στάση. Είμαστε στο Γκέιρετέπε. Γκέιρετέπε. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ, πάμε ταξίμ. Αλλάζουμε από ταξίμ μέσω ενός τούνελ. Δεν έχω ιδέα τι εννοεί τούνελ. Και πηγαίνουμε, μάλλον με τραμ, μέχρι... Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Εκεί. Βγαίνουμε από το μετρό και από βάθρα είναι γεμάτη κόσμο. Είναι σαν να σχολάει γήπεδο. Καλώς ήρθατε στο χάος. Καμιά δεκαριά εκατομμύρια κόσμος πρέπει να κυκλοφορεί καθημερινά εδώ μέσα. Μόνο μέσα στο τούνελ, μόνο μέσα εδώ, χίλια άτομα σίγουρα. Σίγουρα χίλια άτομα. Έχουμε ανέβει 5 κυλιόμενες και ακόμα δεν έχουμε πάει να αλλάξουμε γραμμή. Φίλε, χάος. Να σταματήσεις, να θες να δεις τα κορδόνια σου εδώ. Η μέρα των ερωτευμένων σήμερα, το ξεχάσα. Όλοι είναι με λουλούδια εδώ πέρα. Πάμε να βρούμε ένα τούνελ, το F1, το οποίο θα μας πάει από την τάξη στο Καμπατάτς. Φόρμουλα 1. Αυτές οι κολοκυλιόμενες σκάλες, που είναι, θέλεις 10 λεπτά να ανέβεις επάνω. Μιλάμε, κάναμε 5 τέτοιες. 5 τέτοιες κολοσκάλες. Σήμερα κυριολεκτικά είμαστε τα ποντίκια. Δεν έχουμε δει φως ούτε για 20 λεπτά. Πρέπει να είμαστε. Είναι 6 και 35. Ξεκινήσαμε από τις 4 και 40 περίπου να μπαίνουμε στο μετρό και είναι κοντά 2 ώρες που απλά είμαστε στο μετρό. Φτάσαμε στην πλατεία Τάξιμ, όχι Ταξίμ, Τάξιμ. Και τώρα ψάχνουμε ένα τούνελ για να μας πάει σε ένα άλλο μέρος που θα πάρουμε πάλι άλλες 15 στάσεις. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Και ανιχνευτές μετάλλων, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι βγαίνουμε επιτέλους στον πολιτισμό. Άκου εδώ. Α, είναι η νυχτερινή προσευχή, ρε. Νομίζω είναι η νυχτερινή προσευχή. Ψυχαλίζει λίγο. Όχι, το τραμ! Καλώς ήρθατε στην Κωνσταντινούπολη. Επιτέλους. Με το τραμ κατεβήκαμε κάτω. Είμαστε στο πεζόδρομο που πηγαίνει προς το ξενοδοχείο. Έχει άπειρα μαγαζιά η γειτονιά εδώ πέρα. Άπειρα μαγαζιά. Πολύ γλυκατζίδικο, πολύ κόσμημα. Άπειρα μαϊμού παπούτσια και ρούχα. Κίνηση ατελείωτη, ατελείωτη κίνηση. Ό,τι εθνικότητα μπορείς να φανταστείς θα τη βρεις εδώ πέρα, ό,τι εθνικότητα. Εντικάν Σουλτάν Αχμέτ Χοτέλ, φτάσαμε. Μπαίνουμε στο ξενοδοχείο και μας υποδέχεται ένας ευγενέστατος κύριος, όπως ακριβώς τον περιέγραφαν οι κριτικές. Αφού μας έδωσε τα απαραίτητα έγγραφα και συμπλήρωση, μας εξήγησε πού μπορούμε να βρούμε φαγητό εκείνη την ώρα.
τέλος πήραμε τις κάρτες και κατευθυνθήκαμε προς το δωμάτιο. Δωμάτιο 502. Τότε επιτέλους. Πάμε. Πάμε. Όπου σε φέρνω, όπου σε φέρνω. Ωραία, με διπλό κρεβάτι, ούτε καν, ούτε το έτοιμά μας τίποτα. Ωραία, διπλό κρεβάτι, κάποιος τ***ς. Παντοφλίτσα, παντοφλίτσα, παντοφλίτσα. Λοιπόν, μπανάρα, γαμώ τα μπάνια έχει, πετσέτες, γαμώ τα μπάνια έχει. Ναι. 10 στα 10 το μπάνιο. Του το δίνουμε το μπάνιο, είναι 10 στα 10. Λοιπόν, το δωμάτιο. Ο ενοχλητικός. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι ιδανική. Το κρεβάτι είναι ό,τι πρέπει για την ημέρα των ερωτευμένων. Λοιπόν, τηλεόραση που δεν θα παίζει τίποτα άλλο τουρκικά. WiFi λειτουργεί τέλεια. Ψυγιάκι. Έχει ωραίο λούτρινο εδώ πέρα υφασματάκι, μπορεί να γράψει και την καρδούλα. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται απ' έξω. Για να δούμε εδώ τι. Τέλεια θέα, στην ταράτσα του απέναντι. Δεν έχει θέα τίποτα, το μπαλκόνι. Εντάξει, δεν το δίνουμε το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι δεν υπάρχει, είναι ανυπαρκτό. Αλλά να σου πω κάτι, το δωματιάκι έχει ζέστη. Είναι τούμπανο, έχει ντουλαπίτσα, έχει τα πράγματά του εδώ. Ψυγιάκι, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Είναι τέλειο το δωματιάκι, μπράβο σας. Για μένα παίρνει ένα 9,3 στα 10.